μια ομιλία που είμαι σίγουρος ότι θεωρεί συνενετική, ήπια και μη διαχωριστική. Μίλησε με ψέμα και ψεύτης 25 φορές. Μίλησε για αναξιόπιστους, για πατεώνες, άλλες 20 τόσες φορές, 44 φορές το σύνολο. Σχεδόν μια φορά το λεπτό. Αυτό που δεν έκανε, δεν ανέφερε ούτε μία φορά, είναι η λέξη χρέος. Δηλαδή, είναι σαν να μην ξέρει ότι στις 21 Ιουνίου ήταν στην ατζέντα του Eurogroup το χρέος. Δηλαδή, θέλω να πω, συζητήθηκε το χρέος. Όλοι το ξέρουν ότι ήταν το βασικό θέμα. Και δεν είχε μια λέξη να πει για το χρέος. Πώς κρίνουμε αυτή τη συμφωνία? Με τι κριτήρια? Πότε τα βάζουμε? Νομίζω ότι μπορεί να είμαι καθαρός γι' αυτό. Πρέπει να τα βάζουμε τα κριτήρια πριν γίνει το γεγονός και να έχουμε καθαρά κριτήρια για επιτυχία ή μη επιτυχία. Εγώ από το 17 σας λέω τι είναι τα κριτήριά μας. Από το 17. Όχι μετά για να μπορώ να πω ότι πέτυχα και να πω τι κριτήρια ήταν και άρα ήταν επιτυχημένο. Από το 17. Και έλεγα δύο πράγματα. Το ένα που ήταν σε μια συζήτηση που θα έχετε ακολουθήσει πολλές φορές με τον κύριο Βενιζέλο, ήταν τι θα γράψει στο Financial Times την άλλη μέρα. Γιατί στη συζήτησή μας με τον κύριο Βενιζέλο, αν ήταν καλό, δεν ήταν καλό το PSI, πάντα έλεγα ότι αν ήταν καλή συμφωνία, την άλλη μέρα οι αγορές θα το είχαν αγκαλιάσει και το Financial Times θα πει ότι είναι καλή συμφωνία. Και δεν είπα αυτό το Financial Times. Το Financial Times τότε είπε ότι οι Ευρωπαίοι κλωτσίσανε τον τενεκέ του χρέους πιο κάτω του ελληνικού χρέους. Δεν πήραν τις σοβαρές αποφάσεις. Και εδώ είναι τα άρθρα του Financial Times που λέει ότι η ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα δίνει ελπίδα μετά από χρόνια λιτότητας. Και δεν είναι μόνο το Financial Times, όλος ο οικονομικός τίτλος είπε ότι υπήρχε αυτή η ελάφρυνση στο χρέος. Το δεύτερο κριτήριο που έβαλα από το 17 είναι αν θα έχουμε καθαρό διάδρομο για τους επενδυτές. Είμαι σίγουρη ότι όλοι και όλες με έχετε ακούσει να το λέω αυτό. Θα έχουμε καθαρό διάδρομο για το χρέος. Αυτό ήταν το βασικό ερώτημα. Με τα μέτρα που πήραμε, όλοι λένε, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, μα όλοι, μόνο η κυρία Γεννηματά έχω ακούσει να πει το αντίθετο που το είπε, ότι έχουμε αυτό το καθαρό διάδρομο τουλάχιστον για 15 χρόνια. Με την επιμήκυνση των οριμάνσεων του EFSF, με το σπρώξιμο πίσω των επιτοκίων, με την δυνατότητα να αλλάξουμε ακριβό και βραχυπρόθεσμο χρέος με χρέος που είναι μακροπρόθεσμο και φτηνό. Αυτά όλα τα πράγματα λένε ότι μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να έχουμε ένα διάδρομο 10-15 χρόνια. Αυτό που ζητήσαμε, το κριτήριο, δεν το βάζω τώρα, το έβαλα πέρυσι. Και το έχουμε αυτό. Το λέει το ECB, το λέει το Δουνουτού, το λένε οι αγορές, το λένε οι οίκοι αξιολόγησης, το λένε τα κράτη-μέλη. Άρα έχουμε αυτό το διάδρομο 10-15 χρόνια που βεβαίως πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ότι δεν είναι σίγουρο αν δεν παλέψουμε να έχουμε και ανάπτυξη και σοβαρότητα. Αλλά το έχουμε αυτό. Μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, τι γίνεται? Σωστά είπε κάποιος ότι δεν πήραμε, η κυρία Γεννηματά νομίζω, ότι δεν πήραμε το γαλλικό μηχανισμό. Ήταν ένα κόστος αυτό, ότι δεν πήραμε το γαλλικό μηχανισμό. Δεν τα πήραμε όλα που θέλαμε για το μακροπρόθεσμο, αλλά πήραμε μια υπόσχεση που είναι διαφορετική από την υπόσχεση του 2012. Η υπόσχεση που πήραμε είναι ότι θα ξανακοιτάξουμε το χρέος το 32 μετά από 15 χρόνια, αλλά με επιστημονικό τρόπο. Δεν θα το κοιτάξουμε πώς θα αισθάνονται οι υπουργοί οικονομικών στο Eurogroup τότε, αλλά με βάση την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, που θα πρέπει να είναι το χρέος να μην μας κοστίζει παραπάνω από 20% του ΑΕΠ. Άρα είναι ήδη φτιαγμένο ότι η απόφαση θα πάρθει.
Δεν είναι θέμα βολανταρισμού αν θέλουν οι Ευρωπαίοι να βοηθήσουν την καημένη την Ελλάδα. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση και δέσμευση για να μπορούμε να βγούμε και στις αγορές μακροπρόθεσμα. Αλλά κανένας δεν αμφισβητεί ότι έχουμε το καθαρό διάδρομο. Άρα τα βάλαμε τα κριτήρια από πριν και τα κερδίσαμε αυτά τα κριτήρια το 2021. Πόσο διαφορετικά από το 2014. Ξέρετε, είπε η Νέα Δημοκρατία μετά από τις 21 Ιουνίου ότι αυτά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο τραπέζι το 2014. Μάλιστα το πήρε και ο ανώτατος καθοδηγητής της Νέας Δημοκρατίας, δεν εννοώ κύριε Βορύδη εσάς γιατί ξέρω ότι θέλετε αυτό, ο οποίος από ό,τι έχω καταλάβει θεωρεί ότι η πιο μεγάλη στιγμή του ελληνικού πολιτεύματος μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το τρίτο ψήφισμα το 1946. Πάλι ζητώ συγγνώμη τη Νέα Δημοκρατία αν έχει ξεχάσει εκτός από τον Γρηγόρη Λαμπράκη και το τρίτο ψήφισμα και τι σήμαινε για το ελληνικό λαό το τρίτο ψήφισμα. Είπε ότι ήταν στο τραπέζι. Και είπα εγώ να κάνουμε την αυτοκριτική γιατί δεν το πήραμε εμείς από την αντιπολίτευση αυτό το, αφού ήταν στο τραπέζι, ότι θα φταίγαμε εμείς. Και κάλεσα μια ομάδα από ΣΥΡΙΖΕΟΣ για να συζητήσουμε, να αυτομαστιγωθούμε γιατί δεν το πήραμε. Αλλά δυστυχώς, κύριοι και κυρίες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι κυρίες της τόσα τα άδεια φαίνεται, δυστυχώς δεν έχουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την καλοπροαίρετη προδιάθεση που έχω εγώ. Και το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν ότι μου δώσανε αυτό το κείμενο. Όταν είπα και απέτησα την αυτοκριτική. Το κείμενο του 14, του Δουνουτού, που έχει καταθέσει και ο κύριος Σταϊκούρας στη Βουλή και ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, που λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και μας κουνάγανε αυτό στη μούρη μας. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Αφού ήταν βιώσιμο το χρέος, γιατί θα μας δίνανε κάτι? Και πώς ήταν βιώσιμο το χρέος? Ήταν βιώσιμο γιατί είχαν δεσμευτεί σε πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σε πολύ ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα τι έγινε το 14? Το Δουνουτού για να σώσει την παρτίδα που είναι αναγκασμένη να πει το χρέος είναι βιώσιμο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να είναι σε πρόγραμμα, αναγκάζει την ελληνική κυβέρνηση να δεσμευτεί σε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να δεσμευτεί σε πολύ μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που κάναμε εμείς και μετά να πει ότι δεν χρειάζεται. Άρα πού πήγε το 2012 η υπόσχεση να δώσουμε στο χρέος αν είναι αναγκαίο? Πουθενά, γιατί δεν ήταν αναγκαίο. Γιατί το κείμενο που θα καταθέσω και έχετε καταθέσει λέει ότι το χρέος ήταν βιώσιμο και αφού ήταν βιώσιμο δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και ένας άλλος κακοπροαιρετός ΣΥΡΙΖΕΟΣ μου έδωσε και το μεσοπρόθεσμο του κύριου Σταϊκούρα που κάνει τις ίδιες υποσχέσεις. Λίγο πιο γενναιόδρος εσείς κύριε Σταϊκούρα. Δίνετε περισσότερους ρυθμούς ανάπτυξης και δέσμευσης. Και άρα το 2014 η κατάσταση ήταν πολύ απλή. Δεν πήραμε τίποτα για το χρέος. Δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι για το χρέος αφού ήταν βιώσιμο. Και βεβαίως δεν είχαμε και μαξιλάρι. Δεν είχαμε buffer. Είχατε βγει μια μισή φορά. Είχατε 4,5 δις. Δεν ζητήσατε buffer. Δεν θα μπορούσατε να βγείτε στην αγορά με το μαξιλάρι το 4,5%. Και γι' αυτό λέτε τώρα ότι ζητήσατε προληπτική γραμμή στήριξης. Που για κάποιο λόγο δεν είναι τρίτο μνημόνιο αυτό. Δεν το έχω καταλάβει γιατί η προληπτική γραμμή δεν είναι. Αλλά αυτό θα ήσασταν. Δεν θα μπορούσατε να βγείτε μόνοι σας. Το ξέρουν όλοι. Άρα το τρίτο μνημόνιο υπήρχε για σας με σιγουριά. Και πώς υπάρχει. Εδώ μιλάμε ότι εσείς λέτε ότι έχουμε τρίτο και τέταρτο κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη. Να ακούτε το επιχείρημα. Αστιασμούς χωρίς να ακούτε το επιχείρημα δεν είναι αστεία.
να πατάτε στο επιχείρημα. Πάμε παρακάτω. Και πώς τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λύνει όλα τα προβλήματα? Γιατί η Νέα Δημοκρατία, που δεν είπε τίποτα γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά μπροστά λέει ότι θα έχουμε βασική μείωση στους φόρους, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τις συντάξεις, δεν θα έχουμε πρόβλημα με το κοινωνικό κράτος, αλλά όλα θα πάνε καλά. Πώς θα πάνε καλά? Γιατί θα έχουμε ανάπτυξη. Γιατί θα έχουμε ανάπτυξη? Γιατί έχουμε καλή σχέση με το ιδιωτικό τομέα. Καλά, μην υπερβάλλουμε. Καλή σχέση με συγκεκριμένα συμφέροντα έχετε, που νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό από καλή σχέση με το ιδιωτικό τομέα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και εξ μαγείας όλα λύνονται. Και ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχει ένα παλιό έργο στο οποίο κάποιοι δικηγόροι υπεράσπισης να υποστηρίξουν κάποιον αθώο άνθρωπο, βρίσκουν ένα μαγικό φίλτρο το οποίο κάνει τους μάρτυρες κατηγορίες όταν φτάνουν στο δικαστήριο να μιλάνε υπέρ του κατηγορούμενου. Εμείς είμαστε πιο τυχεροί με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν χρειάζεται καν να του δώσουμε το μαγικό φίλτρο. Μπορεί να μιλήσει υπέρ μας χωρίς το μαγικό φίλτρο, γιατί κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας αυτό το διάγραμμα. Και δείχνει αυτό, τι ακριβώς δείχνει? Ότι φτάσαμε στον πάτο το 2011 με μείον 9% ανάπτυξη, πήγε μείον 7, πήγε μετά μείον 3 και είχαμε ένα χρόνο με 0,8. Και αυτό δικαιολογεί, αυτό το καταθέτω και εγώ ως μαρτυρία υπεράσπισης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ότι μετά από 5 χρόνια μνημόνια θέλατε ένα χρόνο με 0,8. Πάμε όμως μπροστά. Το καταθέτω και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Αυτό ίσα ίσα. Γιατί φωνάζετε κύριε Μπούρα ότι μιλάμε πάνω στα ίδια κείμενα? Είναι τα ίδια κείμενα, είναι πάρα πολύ καλό. Συμφωνούμε. Εντάξει, στα γεγονότα. Μην διακόπτετε, μην διακόπτετε. Πάμε πιο μπροστά. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι εμείς χτίζουμε την πολιτική μας πάνω σε πραγματικές τάσεις στην οικονομία. Αυτές τις τάσεις τις είπε ο κύριος Δραγασάκης, για πώς επιστρέφει η ανάπτυξη, για πώς μειώνεται η αναργία. Εγώ δεν σας λέω συνεχώς τα στοιχεία. Πάντα υπόσχομαι να σας λέω στοιχεία που δεν σας είχα πει στην προηγούμενη ομιλία. Άρα θα σας πω ένα στοιχείο από την προηγούμενη ομιλία, που βγήκε το Market τη Δευτέρα, που λέει για τη βιομηχανία και τις εξαγωγές. Γιατί ποιο ήταν το αφήγημα μέχρι τώρα της Νέας Δημοκρατίας? Ότι όλη η Ευρώπη πάει μπροστά και εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Τι λέει ο Άντρου Χάκερ, που είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του IHS Market? Λέει, παρότι οι ρυθμοί ανάπτυξης εξασθένησαν σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο μεταποιητικός τομέας στην Ελλάδα απέδειξε ότι είναι ικανός να διατηρήσει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. Ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη του Ιουνίου ήταν η δρυμία και επιτυχινόμενη αύξηση των νέων παραγγελίων εξαγωγών. Πάει και αυτό που λέγατε. Η Ευρώπη μπροστά, η Ελλάδα ακολουθεί. Πάει και αυτό το αφήγημα. Συγχρόνως όμως δεν είναι μόνο ανάπτυξη. Το είπε και ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Αντιπρόεδρος, για πώς έχουμε μειώσει τη φτώχεια. Να προσθέσω μόνο σε αυτά που είπες, Γιάννη, πόσο έχουμε μειώσει τη φτώχεια στα παιδιά. Αυτό είναι, και στα παιδιά που είναι σε ευαίσθητη θέση. Αλλά ούτε αυτό φτάνει. Ούτε αυτό φτάνει. Ξέρετε γιατί δεν φτάνει? Γιατί τα στοιχεία που έχω εγώ και ο Γιάννης που τα δίνουμε, που μας είπε ο κύριος Θεοχαρόπουλος, όχι εμάς, τον κύριο Μοσκοβισή, του τράβηξε το αυτί, ότι αυξάνεται η φτώχεια και η παιδική φτώχεια, ενώ δείχνουν ακριβώς τα αντίθετα τα στοιχεία, είναι με στοιχεία του 16. Δηλαδή είναι πριν το 17 που υπήρχε το ΚΕΑ. Δηλαδή φανταστείτε, αφού το 16 είχε μειωθεί τόσες μονάδες, τι θα είναι τώρα με το ΚΕΑ. Άρα όχι μόνο ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη που μειώνει τη φτώχεια, μειώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό, που μειώνει την παιδική φτώχεια.
Και πάμε τώρα στην αναπτυξιακή στρατηγική. Ο κύριος Θοδωράκης μας είπε 3-4 πράγματα που πρέπει να γίνουν για την αναπτυξιακή μας στρατηγική. Είπε ότι είναι πολύ αργή η δικαιοσύνη, είπε και αυτή την πολύ φοβερή ιστορία με το γιο του που έγινε δικηγόρος και έκρινε τελικά τη δίκη. Μας είπε για το επενδυτικό περιβάλλον, μας είπε κιόλας για το δημόσιο τομέα. Μα αυτοί είναι οι τρεις αιχμές του στρατηγικού μας σχέδιου. Δηλαδή το ολιστικό σχέδιο που καταθέσαμε εμείς παίρνει αυτούς τους τρεις στόχους και λέει, επειδή λέμε ότι όποιος έχει πολλές προτεραιότητες δεν έχει καμία προτεραιότητα, ακριβώς θα συνεχιστούν ή οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, θα στη δικαιοσύνη και στο επενδυτικό κλίμα μέσα της αδειοδότησης των επενδύσεων. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο όμως επί του πρακτέου, του συγκεκριμένου. Μας λέτε ότι έχουμε και καινούριο πρόγραμμα, τέταρτο μνημόνιο. Το διαβάσετε ποιες είναι οι δεσμεύσεις. Πρώτον, να μας πείτε ποιες από αυτές τις δεσμεύσεις δεν ήταν στο τρίτο πρόγραμμα. Να μας πείτε ποιες από αυτές. Και δεύτερον, να μας πείτε συγκεκριμένα. Θέλετε οι γενικοί γραμματείς να βγαίνουν με ανοιχτή διαδικασία όπως έχουμε υποσχεθεί μέχρι τους τομάρχες ή όπως το κάνατε εσείς προσωπικά, κύριο Μητσοτάκη, πριν φύγετε, που βάλατε όλους τους διευθυντές για να μας σχολήσουν εμάς μετά. Αυτό δεν κάνατε. Κάνετε κάτι άλλο. Πριν φύγετε, όλους τους διευθυντές με δική σας διαταγή. Θέλετε ή δεν θέλετε. Δεν αλλάξατε τους διευθυντές. Τίποτα, δεν αλλάξατε. Δεν το αλλάξατε. Πλάκα μας κάνετε. Μας κάνετε πλάκα, νομίζω. Παρακαλώ. Πλάκα μας κάνετε. Θέλετε ή δεν θέλετε να ολοκληρωθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Να καταλάβουμε ποια είναι η θέση σας. Γιατί κάποιες από αυτές τις δεσμεύσεις, να μας πείτε, αυτές είναι απαράδεκτες δεσμεύσεις, αυτές είναι έτσι και έτσι, και αυτές τις δεσμεύσεις συμφωνούμε. Να ξέρουμε ποιες είναι οι δικές σας αντιρρήσεις στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, αυτά που έχουν μείνει. Δεν λέω για τις ιδιωτικοποιήσεις, λέω για τα άλλα, τις δομικές. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Η μια διαφορά μας είναι ότι στις δικές μας δεσμεύσεις που βάλαμε μέσα στο πρόγραμμα υπάρχουν και κοινωνικά. Υπάρχουν και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Υπάρχει και η επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων. Υπάρχουν ακριβώς αυτά τα πράγματα που μας δίνουν την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να έχουμε μια ανάπτυξη που είναι πιο δίκαια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα χρόνο έχουμε ευρωεκλογές. Όπως είπε και ο κύριος Δραγασάκης, χωρίς να συνεννοηθούμε, θέλω να τελειώσω με παρόμοιο τρόπο. Εγώ βλέπω ότι σε όλη την Ευρώπη θα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαχωριστικές γραμμές που όλοι πρέπει να πάρουμε θέση. Η πρώτη είναι για το μεταναστευτικό. Σας θυμίζω το έργο του Spielberg, η λίστα του Schindler. Θυμάστε ότι είναι ασπρόμαυρο έργο. Και ξαφνικά, κάπου στη μέση, βλέπουμε ένα κοριτσάκι με κόκκινο παλτό. Γιατί θέλει να μας πει ο ποιητής στα συναισθήματά μας, αν μόνο μπορούσαμε να σώσουμε αυτό το παιδί, όχι τη μάζα, κάτι θα γινόταν. Το ξέρουμε ότι δεν θα ήταν σημαντικό ένα παιδί, αλλά αν μπορούσαμε. Εμείς στο μεταναστευτικό δεν βλέπουμε ορδές μεταναστών. Εμείς βλέπουμε το Χασάν, βλέπουμε τη Φάτιμα, που έχουν την ιστορία τους, τα συναισθήματά τους, την αγάπη τους για την οικογένειά τους. Πιστεύουν σε αξίες όπως εμείς, αν τους διαιρείς πονάνε, αν τους εκδάρεις εμποραγούνε. Και γι' αυτό θέλουμε μια υπερεθνική λύση. Μας λέτε, κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν είσαστε με τον Όρμπαν. Πρέπει να σας πω ότι δεν του κάνατε τη μούρη κρέα σήμερα. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένος με την ομιλία που κάνατε. Ακόμα περισσότερο με τον προηγούμενο αρχηγό σας, δεν εννοώ προφανώς τον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος είπε θα μας πάει στα ειδικά δικαστήρια γιατί είχαμε ανοιχτά σύνορα. Αυτός είναι ο λόγος που θα μπείτε σε ευρωεκλογές και θα έχετε προοδευτικό λόγο για τους μετανάστες. Μπορούμε να το συζητήσουμε σοβαρά αυτό το θέμα.
Δεύτερον, εθνικισμός ή μη εθνικισμός. Διεθνισμός ή το εθνικό κράτος. Εμείς στο Μακεδονικό έχουμε την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει συνανάπτυξη των Βαλκανίων. Βοηθάει αυτό τις υπερεθνικές λύσεις. Στην Ευρωζώνη προωθούμε τις εγγυήσεις καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προωθούμε τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρώπης να βοηθήσει τις περιφέρειες. Προσπαθούμε παντού να είμαστε μέρος μιας λύσης ευρωπαϊκής. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η θέση σας. Μπορείτε να μας πείτε αν η θέση σας για το Μακεδονικό βοηθάει σε αυτό. Βοηθάει δηλαδή στη συμφιλίωση των λαών. Πραγματικά αυτό είναι που πιστεύετε. Δεν μου λέτε, εκτός ότι έχετε ξεχάσει το λαμπράκι και εκτός ότι έχετε ξεχάσει το τρίτο ψήφισμα, μήπως ξεχάσατε τι έγινε τη δεκαετία του 30 όταν αφήσαμε τον εθνικισμό να ξεφύγει. Είσαστε ευχαριστημένοι με το κίνδυνο που υπάρχει. Ξέρετε να το αντιμετωπίσετε αυτό το κίνδυνο. Τι ακριβώς θα κάνετε για να μπορούμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη που για πάντα θα πάει στην πάντα τον εθνικισμό. Και υπάρχει μια τρίτη αντίφαση. Τι ανάπτυξη θα έχουμε. Θα έχει το κοινωνικό χαρακτήρα. Θα μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες. Θα μπορέσει να μειώσει το κέρδος ως ποσοστού του ΑΕΠ. Θα μπορέσει οι μισθοί να πηγαίνουν τουλάχιστον με την παραγωγικότητα που σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική είναι πολύ πίσω από την παραγωγικότητα. Καταλαβαίνουμε ότι πίσω από τον εθνικισμό, το ρατσισμό, το φόβο είναι ότι ο κόσμος της εργασίας και τα μεσαία στρώματα αισθάνονται αυτή την απειλή. Με ποιες πολιτικές εσείς θέλετε σε αυτό το διαχωρισμό να μπείτε στη συζήτηση στην Ευρώπη που θα γίνει στις ευρωεκλογές. Κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Κουτσούπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, είπε ότι αυξάνονται οι αντιθέσεις στο καπιταλιστικό σύστημα και δεν αποκλείει και μελλοντική κρίση και μελλοντικό πόλεμο. Έχει απόλυτο δίκιο. Μόνο που σε αυτές τις αντιθέσεις πρέπει να παρέμβεις, πρέπει να έχεις στρατηγική, πρέπει να αποφύγεις το χειρότερο κακό. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να λες ως αναλυτής ότι φοβόμαστε ότι μπορεί να έρθει ο εθνικισμός. Ό,τι έχουμε καταφέρει, οι βουλευτές του ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε καταφέρει μαζί. Σας λέω μη φοβάστε. Σας λέω στις διακοπές που έρχονται στο καλοκαίρι, γυρίστε στις περιφέρειες και εξηγήστε στον κόσμο τι διακυβεύετε στο επόμενο χρόνο. Εξηγήστε ότι δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε εκτός από το φόβο. Εξηγήστε ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Εξηγήστε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και την Ευρώπη όπως πάντα λέγαμε. Και εξηγήστε ότι όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.